το διαβολόχορτο. Ποιο είναι το διαβολόχορτο? Η πιπίλα του σατανά. Το λοιπόν, να πρόσχομαι από αυτά και ο Θεός είναι βοήθος. Επίτα το άλλο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι αυτός ο πλανητάρχης ο οποίος είναι στην Αμερική, είναι εκείνος ο μαύρος, ο αβάπτιστος, ο αμύρωτος, αυτός είπε ότι την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου του 2013 όλος ο κόσμος, λέει, όλος ο κόσμος πρέπει να πάρει την κάρτα του πολίτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα σε αυτήν την κάρτα υπάρχει ένα μικροσύπ, το οποίο εκείνο δράει στην ζωή μας όπου πάμε και όπου έρχομαι, με τους δορυφόρους. Προσέχετε, μην πέσετε στην παγίδα αυτήν του διαβόλου, διότι σφραγίζει αμέσως το χέρι σας και μπαίνει μέσα στο δέρμα και δεν βγαίνει πια. Προσέχετε αυτές τις κάρτες με τα μικροτσίπ. Αύριο θα σου δώσει μια άλλη κάρτα και εσύ θα λες ευκαιρία είναι. Γρήγορα τελειώνω και φεύγω. Δεν τελειώνεις, μπαίνεις πιο βαθιά στην κόλαση. Έχει μερικούς οι οποίοι λέγουν ότι εγώ θα περιμένω, λέγει, όταν θα με σφραγίσεις στο χέρι και στο μέτωπο, εγώ θα αρνηθώ. Τώρα τούτα τα οποία κάνει τι είναι? Για να γίνει ένας γάμος υπάρχει ένας αραβόνας. Ο αραβόνας αυτός είναι τούτα που μεταχειρίζεται τώρα. Και όταν έρθει η ώρα, δεν θα έχεις τη χάρη του Θεού και δεν θα μπορέσει να βρει το πλάσμα ανάπαυση. Να προσέχουμε, διότι ο διάβολος θα έρθει αφού μας πλανήσει. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, προσέχετε, μη πλανηθείτε. Μη σας πλανήσει, λέγει ο διάβολος. Μέσα στον παράδεισο τι έκανε? Δεν επλάνησε την Εύα. Η Εύα δεν επλάνησε τον Αδάμ. Και βγήκαμε από τον παράδεισο. Τώρα για να μπει στον παράδεισο χρειάζεται κόπος, δάκρυα, μετάνοια. Οι δυο τυφλοί σήμερα που θεράπευσαν ο Κύριος είχαν φως και εμείς έχουμε φως και δεν έχουμε σκότος. Να ξέρετε ότι υπάρχουν οφθαλμοί πονηροί και υπάρχουν οφθαλμοί απλοί. Ο Κύριος μας, για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να είναι απλός ο οφθαλμός, μας έδωσε ένα βρέφος και είπε, εάν μη στραφείτε και γίνετε όσπερ τα παιδεία ταύτα, που μη εισέρθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Να έχεις τόση κακία που έχει το βρέφος. Να έχεις τόση πονηρία που έχει το βρέφος. Να έχεις τόση έκθρα που έχει το βρέφος. Να έχεις τόση ζήλια που έχει το βρέφος. Εμείς φωνούμε, εμείς ζηλεύουμε, εμείς κατηγορούμε, εμείς διασύρωμε ο ένας τον άλλο. Αυτή είναι η ζωή μας. Ποια μάτια βλέπουν πιο καλύτερα, τα μαύρα ή τα πράσινα, του γέρου ή του νέου? Ποια μάτια βλέπουν πιο καλύτερα? Του φθονερού τα μάτια.
αυτός τα βλέπει όλα. Είδατε τι είπαμε στο κήρυγμα, ότι ο βασιλιάς επισκέφτηκε τις φυλακές και του είπαν ότι αυτός είναι πολύ κακός. Επήγαινε σε αυτόν, του λέγει, τι θέλει να σου δώσω. Ό,τι σου δώσω εσέναν, του λέγει, θα δώσω διπλάσιον στον διπλανό σου που είστε μαζί. Και εκείνος ο φθονερός τι είπε, να μου βγάλεις το ένα μάτι για να το βγάλει το άλλο τα δυο. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο πονηρός, ο άνθρωπος ο ζηλιάρης, ο άνθρωπος ο φθονερός, ο άνθρωπος ο κακός, ο άνθρωπος ο οποίος διασύρει. Μα είμαι χριστιανοί, έτσι είμαι χριστιανοί. Ο Θεός είπε, για να είστε παιδιά δικά μου, πρέπει να αγαπάτε ένα τον άλλο. Αγαπούμε ένα τον άλλο. Εκ τούτου γάρ γνώσουν τότε εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε να λύνεις. Θα σας καταλάβουν, λέγει, ότι είστε παιδιά δικά μας, δικά μου, εάν αγαπάτε ένα τον άλλο. Πρώτον, όταν αναστηθήκε ο Χριστός μας, τι λέξη είπε, όταν πήγε στους μαθητάς του, την πρώτη λέξη που είπε. Ειρήνη ημίν, είπε, και ευλόγησε τα παιδιά του, τους μαθητάς. Ειρήνη την εμή αφήνω ημίν, λέει, ότι, όχι την ειρήνη την οποία δίδει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να δώσει ειρήνη, κάνει πολέμους, χύνει ποταμούς αιμάτων και θέλει να έχει ειρήνη ο κόσμος. Όχι την ειρήνη είναι ο κόσμος δίδει, λέει, ειρήνη την εμή δίδω ημίν. Τη δικιά μου την ειρήνη θα σας δώσω, λέει, για να έχετε αγάπη ανάμεταξύ σας. Εγνώρισα ένα χωριό που ένας δεν ήθελε να δει τον άλλο και πέφτει ο Πανάγαθος Θεός, επιτρέπει σεισμό και καταποντίζει το χωριό εκείνο. Και να βάλουν μυαλό δεν εβάλανε. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι επιτρέπει τη δοκιμασία ο Θεός για να συνέλθουμε και εμείς δεν συνερχόμενα. Παιδάκια μου, να αγαπήσουμε τον Θεό, διότι δεν αγαπήσαμε τον Θεό. Αγαπήσαμε τον κόσμο, αγαπήσαμε τη μόδα, τη διαβολόμοδα, τη θεοκατάρα, τη μόδα. Βλέπεις ότι ερχόμεθα και στην Εκκλησία και δεν φοβούμεθα τον Θεό και κάνουμε ό,τι μας είπε η μόδα. Κόψετε το τσιγάρο που καπνίζετε. Όσοι καπνίζετε, κόψετε το τσιγάρο. Πατάτε το χάμο και διώξετε το. Στον παράδεισο έχει η περίπτερα που πουλούν τσιγάρα. Έχει εργοστάσια που κάνουν τσιγάρα στον παράδεισο. Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν παράδεισο. Όσοι καπνίζουν θα τους βάλει ο διάβολος μέσα σε έναν τεράστιο στάδιο και θα τους φυσά όλο τσιγάρο και εκείνοι θα βγάζουν τα έντερά τους και δεν θα βλέπουν τίποτε. Οι άλλοι που πίνουν θα τους έχει σε άλλο σημείο. Οι άλλοι που κατηγορούν σε άλλο σημείο. Οι άλλοι που κατατρέχουν τις γυναίκες σ' άλλο σημείο. Προσέξτε, παιδάκια μου, προσέξτε. Ώσπου είναι τα μάτια μας ανοιχτά, διότι όταν κλείσουν τα μάτια μας και στη μετάνοια. Όσον καιρό ζούμε, τόσον καιρό να μετανοήσουμε. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, λέει. Ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Τώρα, λέει. Όποιος μετανοήσε, μετανοήσε. Όποιος έπιασε, έπιασε. Όποιος δεν πιάνει, δεν πιάνει. Τι με τον κάνει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να ακούμε το Λόγο του Θεού. Στην Αποκάλυψη λέγει, είδα σου την αγάπη την πρώτη, λέγει, που είχες σε μένα και βλέπω και την αγάπη σου που έχεις τώρα, λέει. Την έχασες εκείνη την αγάπη, λέει. Δεν με αγαπάς τώρα.
Και όταν επιτρέπει ο Θεός δοκιμασία, την επιτρέπει για να τον αγαπήσουμε πιο πολύ. Η δοκιμασία φέρνει την αγάπη στον Θεό, στον Πατέρα. Είναι όπως ο Πατέρας λέγει, ο οποίος φίδεται, λέγει, την βακτηρία, λέγει, τώρα παιδί, δεν το χρησιμοποιεί, λέγει, και τότε αντί να αγαπά το παιδί του το μισή, να παιδεύετε τα παιδιά σας όπως πρέπει, λέγει, να μην τα αφήνετε να κάνουν εκείνα ό,τι θέλουν, να κάνετε εσείς που τα γεννήσατε ό,τι θέλουν. Αν είσαι εσύ στραβός, θα του δώσεις στραβό δρόμο. Αν είσαι καλός, θα του δώσεις καλό δρόμο. Το λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στη μεγάλη νηστεία για την Παναγία μας. Όπου ακούσετε και βλασφημούν την Παναγία μας, να την υπερασπίζεστε και μάλιστα με αυστηρότητα. Μην αφήνετε τον κόσμο να βλασφήμει την Παναγία μας και συνασιοπάτε. Διότι η Παναγία μας μας προειδοποίησε πολλές φορές και μας προειδοποιεί και πάλι. Μην βλασφημείτε τα ιερά και τα όσια. Για να ρωτήσω, περάσαμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Πώς ενίστεψα? Ελάχιστα. Ελάχιστα. Ξέρετε, υπάρχει ημερολογίτες ότι μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Λέγει, εσείς είστε παπικοί, λέει. Δεν είστε ορθόδοξοι. Δεν νηστεύετε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Τώρα έρχεται η νηστεία της Παναγίας μας. Πώς θα νηστέψει? Όλοι θα νηστέψουν. Σάββατον και Κυριακήν τρώγεται λάδι. 6 του Αυγούστου τρώμε ψάρι. 15 της Παναγίας μας, αν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή, τρώμε ψάρι. Και έχει και άλλους οι οποίοι νηστεύουν μέχρι τις 23 του μήνους. 15 και 8, 23, δεν είναι? Και έχει και άλλους που νηστεύουν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού. Εμείς θέλουμε να τρώμε, να τρώμε, να τρώμε, να τρώμε. Και λοιπόν τρώεις, τρώεις και αντί να πάεις πάνω, κατεβαίνεις κάτω. Η νηστεία είναι η υγεία. Να το έχετε πάντως υπόψη μου ότι η νηστεία είναι υγεία. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι εάν οι χριστιανοί ετηρούσαν, λέγει, όλες τις νηστείες, Τετάρτη και Παρασκευή, δύο φορές την εβδομάδα, 15 Αύγουστο 15, Χριστούγεννα 40, Πάσχα 50, εάν ετηρούσαν αυτές τις νηστείες, λέγει, οι χριστιανοί, δεν θα αρρώστενε κανένας. Εμείς τρώμε όλα τα λιπαρά εκείνα, όπως το αυτοκίνητο που καταβαίνει το γράσο και δεν περπατεί, κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς. Τρώμε, τα κόκκαλα γεμίζουν με εκείνα τα λιπαρά, μετά δεν περπατούν τα γόνατα, δεν περπατούν τα πόδια, δεν περπατούν τα χέρια και αρχίζουμε να γέρνουμε από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, παιδάκια μου, όσοι εδώ θα μείνουμε και αν είμαστε καλά και βρεθούμε την ερχόμενη εβδομάδα, θα πούμε κι άλλα. Στο καλό να πάτε, καλή εβδομάδα και καλό 15 Αύγουστο.